Τσουχτερό πρόστιμο 10.500 ευρώ έρχεται για την υποδηλωμένη εργασία με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα τεθεί σε διαβούλευση τις προσεχείς ημέρες. Μάλιστα, την εξομοίωση του προστίμου υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος παρακολούθησε επιτόπιο έλεγχο σε επιχειρήσει εστίασης από τους επιθεωρητές της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Γράβου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ακριβώς, ο Υπουργός Εργασίας είχε σήμερα το μεσημέρι την ευκαιρία να παρακολουθήσει επιτόπιο έλεγχο από τους επιθεωρητές της Ανεξάρτητης Πλέον Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας σε επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης. Έστειλε μήνυμα για περισσότερους αλλά και αποτελεσματικότερους ελέγχους, οι οποίοι μάλιστα θα γίνονται και πιο γρήγορα, καθώς οι επιθεωρητές, όπως είδε και ο κ. Γεωργιάδης, είναι πλέον εφοδιασμένοι με τάβλετ προκειμένου να έχουν στη διάθεσή τους όλα ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία της επιχείρησης που ελέγχουν και τα στοιχεία των εργαζομένων, αλλά και να στέλνεται και αυτόματα το αποτέλεσμα του ελέγχου να περνάει αυτόματα στο σύστημα. Προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας ο περιορισμός της αδήλωτης, αλλά κυρίως της υποδηλωμένης εργασίας. Θα δώσουμε μάχη, υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προανήγγειλε επίσης ερωτηθεί σχετικά την αύξηση του προστίμου για την υποδηλωμένη εργασία στα 12.500 ευρώ. Δηλαδή, στο ίδιο ύψος θα είναι το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία και για την υποδηλωμένη εργασία. Η σχετική διάταξη, όπως είπε, θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να έρθει σε δημόσια διαβούλευση της προσεχής ημέρας. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα Γράβου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Υπουργός Εργασίας. Θα κάνουμε πολύ μεγάλη μάχη, όχι μόνο για την ανασφάλιστη, αλλά για την υποδηλωμένη εργασία, που είναι ο νέος μεγάλος πονοκέφαλος σε εργασιακές σχέσεις. Στο νομοσχέδιο που καταθέτουμε, αυξάνουμε το πρόστιμο της υποδηλωμένης εργασίας στο ύψος της αδήλωτης εργασίας, δηλαδή στα 10.500 ευρώ.